Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Εξήγησε το απλά». Όλοι μας βιώνουμε τον χρόνο σαν έναν ποταμό που ρέει ασταμάτητα προς μία κατεύθυνση, το μέλλον. Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, γερνάμε. Ένα σπασμένο ποτήρι δεν ξανακολλάει μαγικά και ένας παγωμένος καφές δεν ζεσταίνεται ποτέ μόνος του. Αυτή η αίσθηση του χρόνου που κινείται προς τα εμπρός είναι γνωστή ως το βέλος του χρόνου. Αλλά τι θα συνέβαινε αν δεν ήταν τόσο απόλυτο όσο νομίζουμε? Αν σε κάποιες περιπτώσεις ο χρόνος μπορούσε να κινείται και προς τα πίσω? Μία νέα, απρόσμενη ανακάλυψη έδειξε ότι τουλάχιστον σε ένα συγκεκριμένο υλικό ο χρόνος μπορεί να μην έχει σαφή κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα πείραμα που τάραξε τους φυσικούς, καθώς αμφισβητεί μία από τις πιο θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης, τη θερμοδυναμική και την έννοια της εντροπίας. Αν ισχύει, τότε ίσως ο χρόνος να μην είναι μονόδρομος. Και ίσως στο μέλλον να ανακαλύψουμε τρόπους να τον χειριστούμε ή ακόμα και να τον αντιστρέψουμε. Ερευνητές που μελετούσαν τη ροή της θερμότητας μέσα σε ένα κομμάτι γυαλιού έκαναν μία ανακάλυψη που δεν περίμεναν. Σε όλες τις γνωστές φυσικές διεργασίες, η θερμότητα μετακινείται από το θερμό προς το ψυχρό. Αν αγγίξετε ένα παγάκι, θα νιώσετε το χέρι σας να κρυώνει. Ποτέ το παγάκι δεν θα ζεσταθεί από μόνο του, απορροφώντας ενέργεια από το κρύο περιβάλλον του. Όμως, μέσα σε αυτό το γυαλί, η θερμότητα δεν κινούνταν όπως αναμένονταν. Αντί να διαχέεται μόνο προς τα έξω, φαινόταν να κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις, σαν να αγνοεί το βέλος του χρόνου. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη φυσική, γιατί η ροή της θερμότητας θεωρείται ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους καταλαβαίνουμε το πέρασμα του χρόνου. Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής λέει ότι η εντροπία, δηλαδή η αταξία, πάντα αυξάνεται. Αυτό είναι και ο λόγος που τα πράγματα φθείρονται, που η ζωή έχει μια κατεύθυνση, που το παρελθόν και το μέλλον δεν είναι εναλλάξιμο. Αλλά αν βρέθηκε ένα σύστημα στο οποίο η θερμότητα δεν υπακούει σε αυτόν τον κανόνα, τότε μήπως η έννοια του χρόνου δεν είναι τόσο θεμελιώδης όσο νομίζουμε? Γιατί όμως συμβαίνει αυτό στο γυαλί? Το γυαλί είναι ένα ιδιαίτερο υλικό. Αν και φαίνεται στερεό, στην πραγματικότητα η εσωτερική του δομή μοιάζει περισσότερο με αυτή ενός υγρού που έχει παγώσει σε μια ακανόνιστη κατάσταση. Σε αντίθεση με τους κρυστάλλους, όπου τα άτομα είναι τακτοποιημένα σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το γυαλί είναι χαοτικό σε μικροσκοπικό επίπεδο. Αυτή η αταξία μπορεί να δημιουργήσει περίεργα φαινόμενα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι μικροσκοπικές δομές μέσα στο γυαλί επέτρεπαν στη θερμότητα να εξαπλώνεται με έναν μη προβλέψιμο τρόπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί η θερμότητα να μεταφέρεται από το ζεστό στο κρύο, έμοιαζε σαν να ακολουθεί μια αντίστροφη πορεία, σαν να ξαναγυρίζει πίσω στο χρόνο. Πώς μπορεί όμως να εξηγηθεί αυτό? Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι οι μικροσκοπικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων του γυαλιού δημιουργούν φαινόμενα που μοιάζουν με χρονικές ανατροπές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν αφήσετε ένα ποτήρι να πέσει θα δείτε τα θράβεσματα να ξαναενώνονται. Όμως σε μικροσκοπικό επίπεδο η φυσική συμπεριφορά των μορίων δεν υπακούει απαραίτητα τους ίδιους κανόνες που ακολουθούμε εμείς. Τι σημαίνει αυτό για τον χρόνο και τη φυσική? Αν υπάρχει έστω και ένα σύστημα όπου το βέλος του χρόνου δεν είναι απόλυτο, τότε μήπως αυτό ισχύει και αλλού στο σύμπαν? Μήπως υπάρχουν γωνιές του διαστήματος όπου ο χρόνος δεν έχει μια σταθερή κατεύθυνση? Μπορεί να υπάρχουν περιοχές του σύμπαντος όπου ο χρόνος ρέει προς τα πίσω σε μικροσκοπικό επίπεδο, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το ανιχνεύσουμε. Ίσως μέσα σε μαύρες τρύπες το βέλος του χρόνου να είναι εντελώς αντεστραμμένο και ό,τι εισέρχεται σε αυτές να ζει σε ένα παρελθόν που δεν έχουμε ξαναδεί. Ίσως, αν καταλάβουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο, να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη ροή του χρόνου σε εργαστηριακές συνθήκες. Η πιθανότητα να μπορούμε να επηρεάσουμε τη ροή του χρόνου θα άλλαζε τα πάντα. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μηχανές που δεν φθείρονται ποτέ, να σχεδιάσουμε υπολογιστές που επεξεργάζονται δεδομένα χρησιμοποιώντας αντίστροφη ροή πληροφορίας ή ακόμα και να αναθεωρήσουμε τη θεωρία της σχετικότητας. Τελικά, μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο? Η απάντηση είναι όχι ακόμα. Για τους ανθρώπους, ο χρόνος εξακολουθεί να ρέει προς μία κατεύθυνση, επειδή ζούμε σε ένα σύστημα που ακολουθεί τους γνωστούς νόμους της φυσικής. Όμως, η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι η κατεύθυνση του χρόνου ίσως δεν είναι τόσο απόλυτη όσο νομίζαμε. Και αυτό αλλάζει ριζικά την κατανόησή μας για το σύμπαν.
ίσως σε ένα παράλληλο σύμπαν ή σε μία άλλη κλίμακα πραγματικότητας ο χρόνος να μην έχει αρχή και τέλος. Και ίσως κάποτε καταφέρουμε να σπάσουμε αυτό το όριο και να ρίξουμε μια ματιά στο ίδιο μας το παρελθόν. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like, γραφτείτε στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις έτσι ώστε να μην χάνετε κανένα νέο επεισόδιο. Μέχρι και την επόμενη φορά, να είστε δημιουργικοί και περίεργοι για τον κόσμο γύρω σας.